Τι είναι, τι έχεις. Τι να έχω που δεν μπορώ να το φωνέψω ότι εγώ έκανα αυτή τη δουλειά. Εγώ, χάθηκαν τα επαγγέλματα. Τι να κάνουμε, σ' άρεσε να βλέπεις κόσμο. Ωραία, ας γίνω ταξιτζού. Πάρα πολύ κόσμο. Να περνάνε, να στα κουμπάνε και να φεύγουν. Ωραία, ας έρθει να δουλειά στα διόδια. Αλλά βλέπεις ήθελα μεγαλεία. Μα γιατί το λες, ρε Κορίνα μου. Κορίνα, είναι το όνομα που μου σπάει τα νεύρα. Ακού Κορίνα, πού πας κυρά μου. Κάτι και να με λένε έτσι ένα ωραίο ένα. Μαρία, φίλο, Αντιγόνη. Έλα, ηρέμησε. Έλα, πάρε τσιγάρο. Τι, κάπνιζα παλιά. Σαν έγχρωμος. Θα σου έλεγα σαν αράπης, αλλά δεν κάνω τους διαμέτρους τους καημένους αράπηδες. Ας πάρω τότε. Ωχ, άστα, Μιχαλάκη μου, το τι τραβάω δεν περιγράφεται. Κάθε μέρα με παίρνουν και 30 τηλέφωνα για ραντεβού. Τι λίγα σου λέω. Είδες, δεν σε ξέχασε το κοινό σου. Άσε πως έρχονται κατευθείαν στο σπίτι. Χθες σταματάει ένα ρέο και κατεβαίνουν 20 φαντάρι. Τρώμαξε γειτονιά. Νόμιζα ότι έγινε επιστράτευση. Πρέπει να ανησυχείς. Έχει συνηθίσει η γειτονιά. Έχει δει να μπαινοβγαίνουν εκεί μέσα. Αλήθεια? Με το γιατρό ξαναδεθήκατε. Τι, με έβλεπε γιατρός. Όχι, βρεχαζή. Τον αναγωνιαστικό σου, τον Παύλο. Όχι, πάει, αυτός χάθηκε. Κρίμα. Είναι καλό παιδί. Και τι να κάνω εγώ. Τι να κάνω. Να τον παντρευτώ επειδή είναι καλό παιδί. Αυτό μου λες τώρα. Καλά, μη συγχύζεσαι.